Ξεκαθάρισμα προθέσεων και κατάθεση συγκεκριμένων επιχειρημάτων, τα οποία υποστηρίζουν την επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο περί τα τέλη του έτους, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Τράπεζας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δεν ήρθαμε για αποφάσεις. Είναι μια κανονική συνάντηση στα πλαίσια συνηθισμένων εργασιών. Πλέον ο τελικός λόγος ανήκει στο Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο θα κληθεί εντός των επόμενων ημερών να αποφασίσει για το τι μέλγενέστε με την Τράπεζα Κύπρου υπό το φως των δεδομένων που κατέθεσε η διοίκηση της Τράπεζας κατά τη σημερινή του συνάντηση. Αναμένονται και γραπτές τους θέσεις μετά που έχουμε συζητήσει εμείς τις προφορικές τους παραστάσεις. Και ακριβώς θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή, αλλά σίγουρα η θέση τους δεν είναι η διαγραφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου θεωρεί ότι η επιστροφή της στο πάτωμα του χρηματιστηρίου στο τέλος του έτους έχει το πλεονέκτημα της άρσης των περιορισμών στις συναλλαγές. Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα λάβει υπόψη τις συνέπειες της οποιασδήποτε αποφασής του, είτε αυτή αφορά νέα αναστολή, είτε διαγραφή της μεγαλύτερης τράπεζας του τόπου. Αφού και το intention είναι να παραμείνουν στις αγορές, έστω και ανασταλμένοι, να συνεχίσουν να εκδίδουν ανακοινώσεις τις οποίες πρέπει για να ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό. Η Δήμητρα Καλογύρου κατέστησε σαφές τι πρέπει να πράττει η Τράπεζα Κύπρου όταν αναλαμβάνει τη διαχείριση εταιριών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Θέλουμε να είμαστε ενήμεροι για τα θέματα αυτά. Ως τώρα ξέρουμε για μόνο έναν οργανισμό. Εάν υπάρχει άλλος οργανισμός που θα τύχει διαχείρισης, τότε θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιτάπητος στέθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Κύπρου, το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών της Τράπεζας. Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, θα είναι έτοιμα το Φεβρουάριο.